4 χρόνια τώρα, με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, οι παλαιότεροι θυμήθηκαν και οι νεότεροι έμαθαν γιατί ο λαός μας δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Διαπλοκή, διαφθορά, πελατειακό κράτος, στόχια, ακρίβεια, κερδοσκοπία, καταστολή, φόβος, διάλυση δημόσιας παιδείας, υγείας, σάρρωση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, ψέματα, λάσπη και σκοφαντία στους πολιτικούς αντιπάλους. Στις 21 Μαΐου αποχαιρετούμε και μπαίνει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας η πιο επικίνδυνη δεξιά κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Στις 21 Μαΐου ο λαός μας με την ψήφο του θα προσπογράψει ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, ένα συμβόλαιο αλλαγής. Είμαστε πια στην τελική ευθεία για τις πιο κρίσιμες κάλπες. Απ' τη μία υπάρχει το δικό μας προοδευτικό, ρεαλιστικό σχέδιο με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και απέναντι ένα συντηρητικό, αντιδραστικό, οπισθοδρομικό σχέδιο που εξυπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα των λίγων, αδιαφορώντας για την κοινωνία. Η κυβέρνηση θα κάνει το κόμμα που θα αναδειχθεί πρώτα στις εκλογές της 21 Μαΐου. Δεν θα υπάρξει δεύτερη ευκαιρία. Αυτή η Κυριακή ισοδυναμεί με 4 χρόνια. Όποιος απέχει, χαρίζει τα επόμενα 4 χρόνια της ζωής του να τα διαμορφώσουν άλλοι με την ψήφο τους. Αλήθεια, ποιος Έλληνας, ποια κριτικιά και ποιος κριτικός θα άντεχαν ακόμα έστω και μια μέρα δεξιάς διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Για να μην συμβεί λοιπόν αυτό το εφιαλτικό σενάριο, για να φύγει και η δεξιά και ο Μητσοτάκης από την εξουσία, όλες και όλοι προσερχόμαστε στις κάλπες και ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η Κρήτη είναι ο τόπος που σηματοδότησε όλες τις μεγάλες πολιτικές αλλαγές από το 1981 έως και σήμερα. Η Κρήτη θα σηματοδοτήσει και τη νέα μεγάλη πολιτική αλλαγή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες σε στενό κύκλο φίλων και γνωστών στο κυπαθέατρο Καζαντζάκη, αφού φαντάστηκε αρχικά ότι κατασκευάζει το ΒΟΑΚ με διόδια, ονειρεύτηκε να βάψει γαλάζια για την Κρήτη. Μόνο που η Κρήτη των δημοκρατικών παραδόσεων και αγώνων, την Κυριακή των εκλογών, ως ορμητικό ποτάμι της επερχόμενης αλλαγής, θα ξεβάψει τα γαλάζια όνειρα και θα δείξει το δρόμο για το προοδευτικό αύριο της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ήδη πρώτο κόμμα και η Νέα Δημοκρατία δεύτερη. Το ξέρουν και γι' αυτό ο πανικός τους, η λάσπη, τα 150 ευρώ για να εξαγοράσουν την νεολαία που έχουν αποδείξει πόσο πολύ τη φοβούνται. Όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, το αποτέλεσμα των εκλογών δεν θα το κρίνουν οι δημοσκοπήσεις, αλλά η ψήφος του λαού. Δείτε τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων πριν από εβδομάδες στην Κύπρο και προχθές στην Τουρκία. Μέχρι τις κάλπες να εμπιστευτείτε ότι η πραγματικότητα είναι αυτό που υπάρχει γύρω σας. Να πιστέψετε τα μάτια και τα αυτιά σας και όχι αυτό που προσπαθούν να φτιάξουν ως εικονική πραγματικότητα οι επικοινωνιολόγοι του Μαξίμου. Η Νέα Δημοκρατία στην πραγματικότητα καταραίει παντού. Απευθύνουμε σήμερα ανοιχτό κάλεσμα για παστριαρχία προς όλους τους δημοκρατικούς πολίτες που θέλουν να μπει ένα τέλος στον γκρίζο, στην ανασφάλεια, στο φόβο, στη δυστοπία του Μητσοτάκη, να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες και με την ψήφο τους να δώσουν την ισχυρή εντολή της πολιτικής αλλαγής. Ιδίως οι νέοι άνθρωποι να μην επιτρέψουν να αποφασίσουν άλλοι για αυτούς χωρίς αυτούς. Να προσέλθουν στις κάλπες και να διαμορφώσουν με τη δική τους ψήφο την επόμενη μέρα. Μια επόμενη μέρα με δημοκρατία και δικαιοσύνη για όλους. Δίνουμε ραντεβού με όλους τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες της Κρήτης, στην ομιλία του Προέδρου μας, Αλέξη Τσίπρα, αυτή την Τετάρτη, στις 7.30 το απόγευμα, στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, σε μια γιορτή της δημοκρατίας, προάγγελο της πολιτικής αλλαγής που έρχεται, για να στείλουμε μαζικά ηχηρό μήνυμα νίκης και ελπίδας. Όπως λέει και ο Άγγελος Σκελιανός, ο μπρος βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Καλό μας αγώνα με την νίκη και την πολιτική αλλαγή. Από τους ηγέτες του φοιτητικού αντιδικτατορικού κινήματος και μέλος της Συλλογιστικής Επιτροπής Κατάληψης του Πολυτεχνείου. Μετά τη μεταπολίτευση είχα την ευθύνη της συγκρότησης της ΚΝΕ στην Κρήτη σαν επικεφαλής και μετά έγινα γραμματέας του ΚΚΕ στην Κρήτη μέχρι το 1989, από το 82 μέχρι το 89. Το 89 είχα την τιμή να μου αναθέσει ο Λεωνίδας ο Κύρκος και ο Χαρίλαος ο Φλωράκης, μαζί με άλλους 4-5 συντρόφους, την ευθύνη της συγκρότησης του συνασπισμού, της οργανωτικής συγκρότησης του συνασπισμού Προοδευτική Αριστερά. Επιτρέψτε μου λοιπόν, εξαιτίας αυτής μου της διαδρομής, να μιλήσω λίγο βιωματικά για τη σημερινή μας παρουσία εδώ πέρα. Εμείς που ζήσαμε τον οτακουστή χαφιέ πίσω από τα έδρανα στο Πολυτεχνείο ή στην Νεάπολη όταν πήγαινα στο χωριό μου που με παρακολουθούσε, που πήγαινα και με ποιους έκανα παρέα για να πιάσουν τους πατεράδες τους και να τους εκφοβήσανε. Αυτό τον οτακουστή χαφιέ τον αντικαταστήσαμε με το πρεμπτάκτορ του Μαξίμου. Για μένα είναι αδιαπραγμάτευτο να συζητήσω επιχειρήματα πάνω σε αυτό το θέμα. Κατά πόσο ήταν νόμιμο ή παράνομο.
Σαν να μου λέτε να μιλήσω με επιχειρήματα με τους βασανιστές μου. Σαν να μου λέτε να μιλήσω με επιχειρήματα με τους κασιδιάριδες, τους δολοφόνους του Φίσα. Κάθετα λοιπόν πρέπει να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο απέναντι σε αυτές τις δυνάμεις που είναι δολοφόνοι της δημοκρατίας, που με τόσο κόπο στήσαμε σε αυτόν τον τόπο. Για μένα είναι δολοφόνοι και πρέπει να υποστούν τις συνέπειες αυτού του εγκλήματος. Στη δεύτερη περίοδο θα ήθελα εγώ, με βάση τις εμπειρίες μου μετά το 77 στην Κρήτη, όλοι μαζί, το ΚΚΕ που ανήκα εγώ, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ εσωτερικού, η ΕΔΑ, είμαστε σαν μια γροθιά στο μαζικό κίνημα. Στα συνδικάτα, στην αυτοδιοίκηση, στους αγώνες των αγροτών, στους αγώνες για το διώξιμο των βάσεων. Δύσκολο είναι για μένα που είχα αυτές τις εμπειρίες να αντιληφθώ τη μετάλλαξη των ίσων αποστάσεων. Κατανοώ τη σκοπιμότητα. Συγκυριακά, προεκλογικά, ο καθένας να βάλει σε μαντρί τους ψηφοφόρους τους. Όμως, ο προοδευτικός και αριστερός, ο δημοκράτης, δεν μπαίνει σε μαντρία. Ελπίζω με το βράδυ της Κυριακής όλοι να σεβαστούν την ετιμιγορία του ελληνικού λαού, τους αγώνες της αριστεράς και γενικότερα της δημοκρατικής παράταξης για την απλή αναλογική. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο Αλέξης Τσίπρας δεν βλέπουν το μικροκομματικό τους συμφέρον, γιατί, αν θέλετε, η δεύτερη κάλπη τον ευνοεί και θα είναι ολέθριο για τους υπόλοιπους τις υπόλοιπες συγγενείς δυνάμεις στον χώρο της αριστεράς και της, του πρόοδου. Θέλουμε να βάλουμε τέλος στις μονοκομματικές κυβερνήσεις και να ανοίξουμε το δρόμο για ισχυρές κυβερνήσεις προγραμματικών συγκλήσεων με τη στήριξη της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Αυτό είναι ένα τεράστιο δημοκρατικό καθήκον που σε αυτό θέλω να επιμείνουμε. Έζησα από ό,τι σας είπα από κοντά το στήσιμο του συνασπισμού της αριστεράς και την πρόοδο. Πρώτο βήμα για το μεγάλο συνασπισμό, διότι όλοι αποσιωπούν ότι στη συγκρότηση αυτής της συμφωνίας για τη συγκρότηση του συνασπισμού μιλούσαμε για το μεγάλο συνασπισμό και εννοούσαμε το μεγάλο συνασπισμό της παραδοσιακής αριστεράς με το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου. Παρά το τραύμα του 89, μετά από αυτό, με το Χαρίλαο και με το Λεωνίδα, προσπαθήσαμε να το επουλώσουμε. Κάναμε τις συνεργασίες στις δημοτικές εκλογές. Κάναμε τις συνεργασίες στις εθνικές εκλογές, στις μονοεδρικές και κερδίσαμε από το Μητσοτάκη τις 4 από τις 5. Ο συνασπισμός με το ΠΑΣΟΚ μαζί. Όμως, οι σημαντικοί αυτοί ηγέτες της αριστεράς βάραιναν τα πόδια τους τα βαρύδια της ήττας του εμφυλίου και της διάσπασης του 68. Ένα φρέσκο άτομο, βγαρμένο από το μαθητικό κίνημα, κατάφερε να εκφράσει όχι μόνο στην αριστερά, αλλά και το μεγάλο μέρος της κεντροαριστεράς. Κατάφερε να το εκφράσει όπως ένας παλιότερα, ο Ανδρέας Παπανδρέου, και δεν κάνουμε συμψηφινούς ότι θέλουμε κληρονομιές. Όμως ένας Ανδρέας Παπανδρέου που ξέρετε ξεκίνησε από τροτσχιστής, ήταν το κακό παιδί της Ένωσης Κέντρου, πηγαίναν να τον απομονώσουν και όμως αυτός κατάφερε να τραβήξει τη μεγάλη πλειοψηφία της Δημοκρατικής Ελλάδας και να κυβερνήσει τον τόπο και να αλλάξει πολλά πράγματα στα κακό κείμενα της δεξιάς. Όλοι εμείς που συσπηρωθήκαμε το 2019 με τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα από την Προοδευτική Συμμαχία συνεχίζουμε μαζί αυτή την πορεία. Και θέλω να σας πω, σαν άτυπος συντονιστής της Προοδευτικής Συμμαχίας του Ηράκλειο, αυτοί που υπογράψαμε 120 αυτό το κείμενο συνεχίζουμε, σας διαβεβαιώνω, γιατί είμαστε σε επαφή και συνεχή επαφή, ουδένας δεν έχει φύγει από αυτό το δρόμο. Και όχι μόνο οι 120, αλλά πολύ περισσότεροι, όπως λέει και ο Κώστας, μας ειδοποιούν ότι είναι μαζί μας.
με μεγάλη ιστορική πορεία, την οποία την οφείλω στο λαό μας που ενέπνευσε τους αγώνες μου. Θα μου επιτρέψετε λίγο το προσωπικό τόνο, δεν είμαι υποψήφιος, και σηματοδοτεί και ερμηνεύει την πορεία, όχι την προσωπική, αλλά του λαού μας και την πρωτοπορία στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ, του οποίου είμαι ιδρυτικό μέλος, που έδωσε σαν σκητάλι στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εκλεγμένο μέλος σε όλες σχεδόν τα συνέδρια του ΠΑΣΟΚ στην Κεντρική Επιτροπή. Εκλεγμένος σε τρεις βουλευτικές περιόδους βουλευτής Ηρακλείου, στις πρώτες σειρές, υπουργός για αρκετά χρόνια και δήμαρχος για 2 τετραετίες, με την θέληση και την προτίμηση του λαού του Ηρακλείου και με όραμα την τοπική αυτοδιοίκηση, που επιτρέπετε με να πω, παρά τις προσπάθειες των προοδευτικών δυνάμεων, είναι ακόμα σε μετέωρο βήμα όσον αφορά την προκοπή του. Θα πω την τελευταία μου και πιο τιμητική ιδιότητα. Καταδικάστηκαν οι δύο προσωπικοί μου βασανιστές για την αντίσταση στη Χούντα. Καταδικάστηκαν με απομάκρυση από την χωροφυλακή. Λέω και τα ονόματά τους, μαύρα ονόματα, γιατί έχουν ταλαιπωρήσει πολύ πιο σοβαρά πάρα πολλούς περισσότερους από μένα. Όμως εγώ είχα την τύχη να έχω μάρτυρες για την κακοποίηση και τους κατεδίκασε το 4ο ψήφισμα που ακολούθησε την μεταπολίτευση, τη γνωρίζετε, και απομακρύθηκαν Βαρελάκη και Κυριακόπουλος από τα σώματα ασφαλείας, ενώ είχαν ματώσει όλους τους αγωνιστές του Ηρακλείου. Θα ξεκινήσω από ένα εντελώς τελευταίο. Αναφέρομαι στο σύγγραμμα του Θανάση Λάλα, που είναι περίπου βιογραφικό, ύστερα από μια συνέντευξη με τον Αΐμι στον Ανδρέα Παπανδρέου, περίπου βιογραφική, στην οποία ρητά λέει ότι ό,τι και να κάνει η παραδοσιακή αριστερά, εμείς τη θεωρούμε σύμμαχο και στρατηγικό αντίπαλο μόνο τη δεξιά. Λέει ακόμα ότι η προκοπή του λαού και ιδιαίτερα των μη προνομιούχων περνά μέσα από τις αριστερές συμμαχίες. Λόγια του Ανδρέα Παπανδρέου λίγο πριν πεθάνει, όπως τα μνημονεύει σε πρόσφατο κείμενό του ο Θανάσης Λάλας. Αυτήκος είμαι για την πρώτη ρίση του, ότι στρατηγικός αντίπαλος η δεξιά και στρατηγικός σύμμαχος η αριστερά. Έτσι, μετά από τα πρώτα δύσκολα χρόνια αλλά και ελπιδοφόρα, ανάγκασαν κάποιους πολλούς, όταν άρχισε μια περίοδος ευτελισμού των αξιών και των αρετών της αφετηρίας του ΠΑΣΟ, του αυτού του μεγάλου ιστορικού λαϊκού κινήματος, επί της εποχής τα λέω τα πράγματα με το όνομά τους, του Σιμίτη, όταν άρχισε λοιπόν αυτή η στροφή, η οποία τελικά οδήγησε, πέρα από τη συγκάλυψη ατασταλιών και καταχραστών δημοσίου χρήματος, που ήταν καρφή στην ψυχή και στους αγώνες του λαού μας, την πλειοψηφία του και στη μεγάλη του πλειονότητά του, που ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ, τις αρετές του από την αφετηρία του, οι επόμενοι, και κυρίως αυτή την περίοδο που μνημόνισα, ανέχτηκαν, ενώ η τόπος ήθελε ένα κλικ αριστερά, αναφέρομαι στις δυσκολίες του προγράμματος εφαρμογής προοδευτικού αριστερού προγράμματος σε έναν κόσμο ο οποίος κυριαρχείται από τον καπιταλισμό και στις παραδοσιακές επιρροές και αδυναμίες του ελληνικού κράτους. Η χειρότερη μορφή σε αυτό το κλικ προς τα δεξιά που έκανε εμένα και τον κόσμο να απομακρυνθούμε ήταν η συνεργασία με τον χειρότερο κατ' εμέ πρωθυπουργό, τον πατριδοκάπηλο Αντώνη Σαμαρά, τον Μακεδονομάχο και το καρφί στη σημερινή υποκριτική συμμαχία που δήθεν θα δώσει λύση στα ελληνικά προβλήματα. Η απλή αναλογική είναι αυτή που πρέπει να διατηρηθεί, γιατί δεν έχει τελειώσει η υποχρέωσή μας στο λαό μας, οι τάξεις και τα στρώματα του ελληνικού λαού με τη μαρξιστική έννοια αλλά και τη σύγχρονη ανάγνωση έχουν αντιφατικά συμφέροντα, πέρα από τις καθοδηγήσεις τις σκόπιμες. Αυτά δυσκολεύουν τις πλειονότητες
όπου πει κάποιος ναι είναι όχι, αλλά η αυτιανλογική όχι μόνο είναι δίχεια, είναι απαραίτητη. Εδώ διατυμπανίζει η δεξιά σήμερα τον παραλογισμό, πως το 34, 35, 36 είναι μεγαλύτερο και πλειοψηφικότερο από το 63, αντιστοίχως του συνόλου των ψηφοφόρων και του ελληνικού λαού. Η απλή αναλογική λοιπόν είναι η μοναδική ελπίδα σαν εκλογικός νόμος. Θυμίζω γιατί έχουμε την υγεία στους παλαιότερους, πώς καθιερώθηκε η παραδοσιακή καραμαλικοκρατία της δεκαετίας του 90 με τα αρχιτέκτονα τον Μάρτη εκλογολόγο από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είχε με το τριφασικό κάνει το 30% να κυβερνήσει με 2/3 της Βουλής εναντί του 70% της συνασπισμένης αντιπολίτευσης. Για να δείτε, αυτοί που υποστηρίζουν αυτό το σύστημα έναντι της κυβερνησιμότητας, έναντι διάφορων αορίστων, ότι υποστηρίζουν τις πλαστογραφημένες πλειοψηφίες. Δεν υπάρχει λοιπόν καμιά άλλη εγγύηση από την απλή αναλογική, η οποία άμεσα κινδυνεύει. Διαφορετικά, αν πάμε στις δεύτερες, τρίτες και άλλες εκλογές που ονειρεύεται ο κύριος Μητσοτάκης, που πιστεύω πως είναι απατηλά όνειρα, που δεν μπορεί να πετύχουν το σκοπό τους, είμαι βέβαιος ότι δεν θα το πετύχουν και είμαι βέβαιος επίσης ότι οι δημοκρατικοί πολίτες θα επιβάλλουν στα δημοκρατικά κόμματά τους τη συνύπαρξη με εγγυήσεις και την κυβέρνηση αμέσως μετά την πρώτη Κυριακή με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω καμιά αμφιβολία γι' αυτό, γιατί στο λαό μας είναι ριζωμένη η αντίληψη, την εξέφρασε πολύ επιγραμματικά ένας μεγάλος αναγωνιστής εντελώς πρόσφατα, ο Λούλα της Βραζιλίας, με το ιστορικό ρητό του, από οποιαδήποτε αριστερά με τα λάθη της ή τις παραλήψεις της, είναι προτιμότερη, διότι κάνει ό,τι μπορεί για να σώσει το λαό, ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει τους μη προνομιούχους έναντι μιας οποιαδήποτε παραλλαγής της δεξιάς που κάνει ό,τι θέλει. Αυταρχικά και απολυταρχικά. Αυτό σαν δεδομένο, αυτό σαν ρητό και με την βεβαιότητα πως οδεύομαι στην Κρήτη. Δεν θα χάσει την πρωτιά ο ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη. Γιατί δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και τα ονόματα, ούτε ο Τσίπρας και τα ονόματα. Είναι το δημοκρατικό Ηράκλειο, η δημοκρατική Κρήτη που μεταφέρθηκε μετά το κλικ του Σιμίτη προς τα δεξιά, εκεί που χρειάζεται, στα αριστερά και στην πρόοδο. Με πρωτιά λοιπόν βεβαιωμένη, με ενισχυμένο στο μέτρο που μπορεί να γυρίσει στις αρχικές αξίες και αφετηρίες το ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη και με την αδύνατη ανάγκη της κυβέρνησης της προοδευτικής έναντι του κινδύνου της κατάρρησης της απλής αναλογικής και της επανόδου της καραμολοκρατίας, της δεξιάς, της απολυταρχίας και του αυταρχισμού, με αυτή τη βεβαιότητα ορεύομαι στις εκλογές της Κυριακής και γι' αυτό μας βλέπετε εκεί. Ο κόσμος θα διατηρήσει αυτή την πρωτιά της προόδου και της προκοπής και της αριστεράς, για να επαναλάβω τα λόγια του Λούλα, που δίνει λύση παρά τις δυσκολίες και τα λάθη της, λύση στους μη προνομιούχους και όχι σημαίνει δεξιά που κάνει ό,τι θέλει και το κάνει προς όφελος της ολιγαρχίας. Στην αναμονή των μόνιμων διορισμών, που δεν γίνονται πριν τις εκλογές, αν και είμαστε λίγες μέρες πριν, όλοι λένε ότι οι νέοι είναι το νέο, το μέλλον της χώρας. Ποιο όμως μέλλον, ποιο θέλουμε? Πιστεύουμε ότι αξίζουμε ένα διαφορετικό μέλλον, με ίσες ευκαιρίες, συμπερίληψη και μια κοινωνία που θα αγκαλιάζει τους πολίτες και όχι θα κουνάει το δάχτυλο και θα τιμωρεί. Όλοι μας πρέπει να αποφασίσουμε για το μέλλον με τη συμμετοχή μας, τη συμπαράταξή μας σε μια προοδευτική διακυβέρνηση. Μπορεί να ακουστεί κλισέ, αλλά είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Πάμε γερά να φύγει δεξιά. Με αφορμή την αυριανή παρουσία του Αλέξη του Τσίπρα στο Ηράκλειο, σηματοδοτεί, αν θέλετε, το ερώτημα αλλά και το διακύβευμα αυτών των εθνικών εκλογών. Αν θέλουμε ως χώρα να συνεχίσουμε να έχουμε μια κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη, μια κυβέρνηση των υποκλοπών, της αποσάθρωσης των θεσμών, της κατακρεούργησης των εργασιακών δικαιωμάτων, της απομείωσης των μισθών και την παρατεταμένη ακρίβεια, ή θέλουμε μια κυβέρνηση προοδευτική που να ανασάνει η δημοκρατία, να στηριχθεί και να αρθοποδήσει η κοινωνία. Σε αυτό λοιπόν το ερώτημα είναι σαφές ότι καλούμε όλους τους πολίτες του Ηρακλείου αλλά και της Κρήτης να πάρουν μέρος στις εθνικές εκλογές και να φέρουν το ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα
διότι μόνο σε αυτή την περίπτωση μπορεί να διαμορφωθεί μια προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας η οποία θα αλλάξει ρότα τη χώρα και θα την ξαναφέρει μέσα στην Ευρώπη.